Αρνός. Σήμερα θα δούμε ένα παράδειγμα στις εκθετικές γεννήτριες συναρτήσεις. Ας δούμε τι μας λέει η εκφώνηση. Στο πρώτο ερώτημα θέλουμε να βρούμε τον αριθμό των λέξεων μήκους K που μπορεί κανείς να σχηματίσει με τα γράμματα Γ, Ι, Α, Τ και Ν. Ας δούμε, παρεμπιπτόντως, το πρόβλημα μπορούμε να το λύσουμε φυσικά χωρίς γεννήτριες συναρτήσεις. Πρόκειται για διατάξεις με επανάληψη. Αλλά εδώ ο σκοπός του παραδείγματος είναι να δούμε πώς στείνουμε τη γεννήτρια συνάρτηση. Λοιπόν, να αποφασίσουμε αν θέλουμε συνήθι ή εκθετική γεννήτρια συνάρτηση. Λοιπόν, θέλουμε λέξεις, όπου λέξεις δεν εννοούμε λέξεις με νόημα, εννοούμε λέξεις, δηλαδή, συμβολοακολουθίες μήκους κάπα. Εφόσον θέλουμε λέξεις, είναι διαφορετικό το να γράψω, για παράδειγμα, αν το κάπα ήταν 3, είναι διαφορετικό το α, α, ταφ και διαφορετικό το α, ταφ, α. Έτσι, άρα με ενδιαφέρει η σειρά. Θα χρησιμοποιήσω εκθετική γεννήτρια συνάρτηση. Πέραν αυτού, τι άλλους περιορισμούς έχω? Τίποτα. Έτσι, κάθε γράμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από 0 μέχρι όσες φορές θέλουμε. Μπορούμε να βάλουμε περιορισμό ότι να χρησιμοποιηθεί κάπα, αλλά για να έχουμε ένα γενικό τύπο, μια γενική συνάρτηση που να εξυπηρετεί για όλα τα κάπα, αφήνουμε απεριόριστο τον αριθμό των φορών που μπορεί να χρησιμοποιηθεί το καθένα. Συγκεκριμένα, γράφουμε. Λοιπόν, για κάθε διαφορετικό γράμμα, ο απαριθμητής είναι ο εξής. Μπορούμε να πάρουμε από μία φορά, συγγνώμη, από καμία φορά έως όσες φορές θέλουμε. Άρα, χ στη μηδενική και χ στην πρώτη και χ στο τετράγωνο δια 2 παραγωγικό και χ στην τρίτη δια 3 παραγωγικό και ούτω καθεξής. Ωραία. Άρα, το ζητούμενο είναι ποιο, άρα θέλουμε το συντελεστή του χ εις την κάπα προς κάπα παραγωγικό στη συνάρτηση που προκύπτει από το γινόμενο των απαριθμητών. Στην προκειμένη περίπτωση είναι ίδιοι οι απαριθμητές, οπότε θα έχω ένα και χ και χ τετράγωνο για 2 παραγωγικό και τα λοιπά και τα λοιπά και όλο εις την 1, 2, 3, 4, 5 διαφορετικά είδη από τα οποία διαλέγουμε, οπότε είναι εις την πέμπτη. Ωραία. Πάμε να δούμε τώρα το δεύτερο ερώτημα. Στο δεύτερο ερώτημα θέλουμε τον αριθμό των τρόπων που μπορεί κανείς να διαλέξει κάπα από τα γράμματα της λέξης για τα γάνη, παίρνοντας κάθε γράμμα το πολύ όσες φορές εμφανίζεται στη λέξη. Δηλαδή, για παράδειγμα, το γάμα μπορώ να το πάρω 2 φορές. Το πολύ 2 φορές. Το γιώτα μπορώ να το πάρω το πολύ 2 φορές. Το α το πολύ 3. Το ταφ το πολύ 1 και το νι το πολύ 1. Ας δούμε καταρχάς αν θέλουμε εκθετική ή συνήθι γεννήτρια συνάρτηση. Θέλουμε εδώ να βάλουμε τα γράμματα σε σειρά. Θέλουμε απλά να διαλέξουμε κάπα από τα γράμματα. Έτσι, βλέπουμε ότι είναι ένα πρόβλημα επιλογής και όχι ένα πρόβλημα διάταξης. Άρα εδώ θέλουμε συνήθι γεννήτρια συνάρτηση. Θα έχουμε λοιπόν για το γάμα ο απαριθμητής θα είναι ένα και χ και χ τετράγωνο, δηλαδή μπορούμε να διαλέξουμε καμία μία ή δύο φορές. Για το γιώτα ο απαριθμητής θα είναι ο ίδιος.
για το ταφ θα είναι ένα και χ, δηλαδή καμία ή μία. Για το νι θα είναι ένα και χ. Και για το α θα είναι ένα και χ και χ τετράγωνο και χ τρίτης. Γιατί μπορούμε να το διαλέξουμε από καμία έως τρεις φορές. Η γεννήτρια συνάρτησή μας θα είναι η 1 και χ και χ τετράγωνο στο τετράγωνο επί 1 και χ στο τετράγωνο επί 1 και χ και χ τετράγωνο και χ τρίτης. Ο όρος που ζητάμε είναι ο συντελεστής του χ ή στην κάπα, εφόσον μιλάμε για συνήθη γεννήτρια συνάρτηση. Συγγνώμη, όχι στην πέμπτη, του χ ή στην κάπα. Ωραία. Πάμε να δούμε και το γάμα. Στο γάμα, πάλι θέλουμε να σχηματίσουμε λέξεις. Άρα μας ενδιαφέρει η σειρά και άρα θα πάρουμε εκθετική γεννήτρια συνάρτηση, μήκους κάπα, που μπορούμε να σχηματίσουμε με τα γράμματα της λέξης για τα γάνη, χρησιμοποιώντας όσα γράμματα έχουμε εδώ πέρα. Άρα, έχουμε τους περιορισμούς του ερωτήματος Β, αλλά μας ενδιαφέρει η σειρά. Σχηματίζουμε δηλαδή τα αντικείμενα του ερωτήματος Α, απλά έχουμε διαφορετικούς περιορισμούς. Επομένως, θα φτιάξουμε τους αντίστοιχους απαριθμητές και θα έχουμε. Θα θέλουμε δηλαδή αυτή τη φορά το συντελεστή του χ στην κάπα προς κάπα παραγωγικό στη γεννήτρια συνάρτηση τζε του χ, η οποία τώρα τι θα έχει. Θα έχει για το γάμα τον όρο 1 και χ και χ τετράγωνο προς 2 παραγωγικό. Για το γ θα έχει τον ίδιο όρο, οπότε αυτό στο τετράγωνο. Για το α θα έχει τον όρο 1 και χ τετράγωνο για 2 παραγωγικό και χ τρίτης για 3 παραγωγικό. Για το ταφ θα έχει το 1 και χ, δηλαδή ουσιαστικά το χ στη μηδενική δια 0 παραγωγικό και χ στην πρώτη δια 1 παραγωγικό. Και για τον ι θα έχει ακριβώς τον ίδιο όρο, οπότε αυτό στο τετράγωνο. Άρα αυτή είναι η γεννήτρια συνάρτηση και αυτό που ψάχνουμε είναι ο συντελεστής του χ στην κάπα δια κάπα παραγωγικό. Αυτό ολοκληρώνει το παράδειγμά μας. Ευχαριστούμε για την παρακολούθηση.